Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Την καλησπέρα μου σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ξεκινάω άμεσα να σας παρουσιάσω τον απόψινό μου καλεσμένο. Βλέπετε, γελάω, γιατί έχει ένα βιογραφικό πραγματικά τελείωτο, αλλά κράτησα σαν πινελιές τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Λοιπόν, είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Είναι ο κύριος Παντελής Τρομπούκης. Είναι επίκουρος καθηγητής της μαιευτικής γυναικολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Είναι διδάκτορ ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και κρατήστε και αυτό. Είναι ο μοναδικός Έλληνας εκπαιδευτής στη λαπαροσκοπική χειρουργική γυναικολογίας στην ομάδα Ινστιτούτου ΙΡΚΑΤ στο Στρασβούργο στη Γαλλία. Μάλιστα. Τα λέω καλά, κύριε Τρομπούκη? Ναι, πολύ σωστά. Πολύ λίγα πράγματα. Θέλω, για να κρατηθώ λίγο από το τελευταίο, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Εδώ, εκπαιδευτής στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Τι ακριβώς γίνεται? Βάλτε μας λίγο στο πνεύμα και για τον κόσμο. Στο Στρασβούργο είναι η μέκα της εκπαιδευτικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής και ρομποτικής. Ναι. Όσον αφορά τους χειρουργούς, εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας στους γυναικολόγους χειρουργούς που και έρχονται γιατροί από όλη τη γη, ναι, και εκπαιδεύονται στις νέες τεχνικές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής. Με ζωικά πρότυπα, τους κάνουμε διαλέξεις και έρθουν σε κάποια σεμινάρια τριήμερα, ναι, για να μπορέσουν να εξασκηθούν σε αυτό το κομμάτι. Ζούσα εκεί το 2010 και από τότε πάω 4-5 φορές το χρόνο σε αυτά τα τριήμερα σεμινάρια ως εκπαιδευτής. Ο κύριος Τρομπούκης, όσο μεγάλο όνομα είναι στην γυναικολογία στη χώρα μας, άλλο τόσο ταπεινός είναι σαν άνθρωπος. Του λέω να αναφέρω, μου λέει, δεν είναι απαραίτητο. Ποιο δεν είναι απαραίτητο? Εδώ θεωρείστε έτσι πραγματικά ένας άνθρωπος που από τους γιατρούς μας κάνετε περήφανος. Το καλό είναι ότι έχουμε καταφέρει και παρόμοια σεμινάρια τέτοια τα γίνονται και στη χώρα μας. Ναι. Και σίγουρα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Στρασβούργου, αλλά έχουμε ένα καλό δρόμο. Αλήθεια, κύριε Τρομπούκη, αυτά τα σεμινάρια έτσι που κάνετε εδώ πέρα, που εκπαιδεύετε κόσμο, εμείς στη χώρα μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε? Τι έχουμε πρόβλημα? Υπάρχει κάπου πρόβλημα? Δεν μπορούμε να τα διοργανώσουμε εδώ, να γίνεται στην Ελλάδα? Γιατί στο Στρασβούργο και να είσαι ο μοναδικός Έλληνας εκεί? Να είναι ο μοναδικός Έλληνας ένας Ιταλός, ένας Γάλλος εδώ στη χώρα μας. Είναι πολλά στη μέση. Είναι και η οργάνωση που έχει η Γαλλία ως χώρα σε αυτό τον τομέα. Ήταν και το όραμα ενός μοναδικού ανθρώπου, του καθηγητή Μαρεσκό, όπου συγκέντρωσε πολλούς. Σημασία βέβαια τεράστια έχει και το πνεύμα Ομόνοιας που έχουν μεταξύ τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε καταφέρει και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και εκπαιδεύουμε κόσμο σε κάποια εκπαιδευτικά κέντρα που υπάρχουν εδώ, συγκεκριμένα ένα στην Αθήνα, τον οποίο είναι αρκετά δυνατό και μπορούμε σε μεγάλο βαθμό και έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει λίγος δρόμος μπροστά μας. Θα κρατηθώ από αυτή σας την ιδιότητα και επειδή στην Ελλάδα ακούμε για λαπαροσκοπική χειρουργική, για ρομποτική χειρουργική, για ανοιχτές επεμβάσεις, έτσι. Θέλω να μας πείτε, τι διαφορές έχουν τελικά στο κομμάτι της γυναικολογίας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί κάποια από τις φίλες που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ανά τη χώρα, να επιλέξει τη λαπαροσκοπική, τη ρομποτική ή το ανοιχτό χειρουργείο που τελικά εσείς, φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς, πολλοί συνάδελφοί σας, έτσι, αποτρέπουν τον κόσμο πλέον να επιλέγει, να κατευθυνθεί προς, ναι, αυτή τη λύση. Καταρχάς, η χειρουργική είναι μία. Δηλαδή, είτε στη γυναικολογική χειρουργική, είτε στη γενική χειρουργική, δεν υπάρχει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι για αυτή την ερώτηση, γιατί δεν έχει ξανααναλυθεί αυτό που θα πούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μαχόμαστε τίποτα. Είναι λάθος, λοιπόν, κάποιος να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποια να γίνονται έτσι και κάποια αλλιώς. Το κάθε περιστατικό εξατομικεύεται. Παραδείγματος χάρη, σε ένα πολύ δύσκολο καρκίνο, όπως είναι ο καρκίνος των οθικών, οι επεμβάσεις οφείλονται να γίνουν ανοιχτά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η λαπαροσκοπική χειρουργική πολλά χρόνια τώρα και όπως και η ρομποτική χειρουργική, που και πάλι χαίρομαι που το αναλύουμε αυτό, είναι ένα παρακλάδι της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και μπορούμε να πούμε περισσότερα αργότερα, γιατί οι αρχές τους είναι ίδιες. Έχουμε καταφέρει λοιπόν αυτή τη στιγμή σχεδόν το 100% των επεμβάσεων να γίνονται και ειδικά στις καλοήθεις παθήσεις το 100%, στις κακοήθεις ίσως όχι και θα εξηγήσουμε τους λόγους μετά, να γίνονται λαπαροσκοπικά. Γιατί να γίνονται λαπαροσκοπικά? Γιατί έχει ο ασθενής καλύτερη
δυνατότητα να επανέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες άμεσα, έχει λιγότερο πόνο, έχει λιγότερα φάρμακα και επίσης υπάρχει και αυτό το κοσμητικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά δεν είναι ο κυριότερος λόγος. Ο κυριότερος λόγος που κάνουμε λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική και καμιά φορά διάφοροι γιατροί μπερδεύουν εντός εισαγωγικών τον κόσμο, του λένε βλέπουμε καλύτερα. Όχι, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Όπως γνωρίζετε, τώρα και με τις κάμερες κλπ. Κλπ. Έχουμε δυνατότητα στο χειρουργικό πεδίο μας με βάση τη λαπαροσκοπική χειρουργική πλέον να βλέπουμε σε ultra HD ευκρίνεια. Δηλαδή, ναι, έχουμε εικόνες και μάλιστα μπορούμε να μεγενθύνουμε το πεδίο και μπορούμε στην κοιλιά, παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι, να έχουμε τη βέλτιστη όραση. Δηλαδή, με τη λαπαροσκοπική χειρουργική πλέον βλέπουμε και σε καλλιότητες παθήσεις, παραδείγματος χάρη, όπως η διενδομητρίωση, που θέλουμε, που υπάρχουν συμφύσεις, που υπάρχει δύσκολο πεδίο κτλ. Βλέπουμε πολύ καλύτερα στη λαπαροσκοπική χειρουργική σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Τώρα, κάποιοι όγκοι κτλ. Είπαμε, δεν μαχόμαστε. Αν δεν υπάρχει πλέον χώρος να κινηθεί κάποιος λαπαροσκοπικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, στη λαπαροσκοπική μιλάμε για ένα κλειστό πεδίο, θα βάλουμε μια κάμερα διαμέσου του ομφαλού με στην κοιλιά και θα κινηθούμε εκεί. Αν η νόσος είναι τέτοια που δεν υπάρχει χώρος, το καταλαβαίνετε, να κινηθεί κανείς λαπαροσκοπικά, εννοείται ότι και εγώ προσωπικά που κάνω λαπαροσκοπικά χειρουργία θα προτιμήσω κάποιο ανοιχτό χειρουργείο. Αλλά τις περισσότερες, μακράν τις περισσότερες περιπτώσεις, η δυνατότητα μας δίνει λαπαροσκόπηση είναι πάρα πολύ καλύτερη. Όπως παραδείγματος χάρη στην ιστερεκτομή που μπορούμε να αναλύσουμε, στα ενωμιώματα, στην ενδομητρίωση και φυσικά στο hot θέμα που είναι η πρόπτωση που έχω μιλήσει αρκετά στο παρελθόν. Πάνω από 10 χρόνια πλέον γίνεται αυτή η επέμβαση στη χώρα μας, στην πρόπτωση των πιελικών οργάνων που μπορούμε να κάνουμε λαπαροσκοπική ανάρτηση με πλέγμα στη σπονδυλική στήλη. Θα πούμε εδώ, θα μας εξηγήσετε και θα δούμε και πολλά απόψε. Ναι. Έτσι, μας έχει ετοιμάσει εδώ ο κύριος Τρομπούκης και κάποια βίντεο που θα δείξουμε και εικόνες. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τη σειρά όμως. Βεβαίως. Μία γυναίκα, κύριε Τρομπούκη, με βάση την εμπειρία σας, πότε θα πρέπει να επισκέπτεται τον γυναικολόγο της, έτσι, αν βγάλουμε έξω, εντάξει, τους 9 μήνες της σκίασης? Κοιτάξτε να δείτε, εξαιρετικά καλή ερώτηση και αυτή, γιατί υπάρχουν κράτη, όπως η Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έρχεται στο σπίτι γράμμα, ναι, και λέει από το δημόσιο σύστημα υγείας ότι η γυναίκα οφείλει να επισκεφθεί το γυναικολόγιο της, γιατές Παπα-Νικολάου, παραδείγματος χάρη και άλλα. Αυτό δεν είναι τόσο όσο ότι ας πούμε αγαπούν τον κόσμο, σαφώς αγαπούν και ενδιαφέρονται για τον κόσμο τους, αλλά δεν θέλουν να νοσούν οι γυναίκες, γιατί και η νόσος, όπως πάνω χάρη ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, για το λόγο τον οποίο πρέπει να γίνει το τεστ Παπα-Νικολάου, είναι και τεράστιο κόστος για το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα, οι γυναίκες, στη χώρα μας αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα, η γυναίκα πρέπει μόνη της να αποφασίσει πότε θα επισκεφθεί τον γυναικολόγο για να φροντίσει για την υγεία της. Η βασική επίσκεψη πρέπει να γίνεται αναέτος, η ετήσια. Δηλαδή, και πρέπει να γίνει, όπως είπα πριν, κυρίως για το τεστ Παπα-Νικολάου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Και ομολογώ να πω ότι τώρα, ειδικά και με τα εμβόλια, ουσιαστικά τις περισσότερες φορές που θα δούμε καρκίνο τραχύλου της μήτρας θα είναι από κυρίες οι οποίες δεν επισκέπτονται το γυναικολόγο, δηλαδή δεν έχουν κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Και είναι κρίμα μια γυναίκα να νοσήσει από καρκίνο τραχύλου, μην αποφεύγοντας απλά και μόνο να πάει να επισκεφτεί το γυναικολόγο της και να κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Μια τόσο απλή εξέταση. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη μαστογραφία. Το ίδιο ισχύει και για το υπερηχογράφημα που πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο για να δούμε μια τυχόν παράδειγμα διόγκωση των οθικών κλπ. Που μπορεί να οδηγήσει σε ένα καρκίνο και για άλλους λόγους οι οποίες ας πούμε είναι κρίμα και στο τομέα της υπογονιμότητας. Παράδειγμα χάρη να έρθει μια γυναίκα η οποία επιθυμεί να κάνει παιδί στα 38, να μην έχει επισκεφτεί ποτέ το γυναικολόγο και να δούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο ενωμίωμα ή την ομοιώματα. Και αν είχαμε κάνει ένα υπερηχογράφημα νωρίτερα, θα μπορούσαμε αυτά με ένα πιο μικρό χειρουργείο να έχουν διορθωθεί και η γυναίκα να μπορεί να κάνει άνετα τα παιδιά της. Άρα, οφείλουν οι γυναίκες ετησίως να επισκέπτονται τον γυναικολόγο για να προλαμβάνουν, γιατί εκεί είναι και το κλειδί. Καμιά φορά
Είναι καλύτερα να προλάβεις κάτι παρά να οδηγηθείς σε ένα χειρουργείο ή σε ένα Σωστά. όγκο ο οποίος δυνητικά θα είχε, δεν θα είχε καν εξελιχθεί. Το προσυπογράφω αυτό που λέτε και είναι ωραίο το μήνυμα που στέλνετε στον κόσμο, αλλά ειλικρινά θα ήθελα εν συντομία να μου πείτε την άποψή σας. Γιατί πιστεύετε η Ελληνίδα αργεί τόσο να πάει στο γυναικολόγο? Είναι ο τρόπος ζωής πλέον που... Εντάξει. Είναι και λίγο, είναι και κάποια θέματα ταμπού, είναι και κάποιο, είναι γιατί ντρέπονται. Ξέρετε, η Ελληνίδα έχει και λίγο άλλη νοοτροπία. Και βέβαια συχνά συχνά βλέπουμε ότι αλλάζει αυτό και με τις γυναίκες οι οποίες είναι πολύ, δουλεύουν πολύ κτλ. Παραδείγματος χάρη σε μια ακράτη αούρων, δίνω ένα παράδειγμα έτσι. Ναι. Η Αγγλίδα σε προχωρημένη ηλικία θα έρθει και θα σου πει «Doctor, fix it». Φτιάχτω. Ενώ η Ελληνίδα θα έχει μια στάση, θα πει ότι γέρασα, μεγάλωσα, άστο, δεν πειράζει, έτσι είναι. Μια κυρία πρόσφατα, πάρα πολύ active, δικηγόρος, μου είπε ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει. Της εξηγούσα ότι η μαστογραφία μπορεί να προλάβει ένα όγκο 2 χρόνια πριν γίνει ψηλαφιτός. Άρα, όποια ψηλάφιση και να κάνει, αποκλείεται να βρει ένα όγκο τόσο γρήγορα του μαστού, όσο θα το βρει μια μαστογραφία. Και μου έλεγε ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει. Δηλαδή, ενώ ήταν πολύ μορφωμένη και. Δηλαδή, είναι μια νοοτροπία η οποία νομίζω βέβαια αλλάζει σιγά-σιγά. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά είναι έτσι μια νοοτροπία που το βλέπουμε και στην Κύπρο και τα λοιπά, στη Μεσόγειο, ας πούμε, που λίγο αποφεύγουμε. Εδώ, Μίχα, υπάρχει ο φόβος. Μήπως ναι, και βρουν τίποτα. Φόβος. Σου λέει, άμα πω, θα βρει κάτι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο ενομοιώματα ναι. που μας αναφέρατε κιόλας. Θέλω να μας πείτε καταρχήν, τι είναι τα ενομοιώματα. Τα ενομοιώματα έτσι. Είναι καλοήθεις όγκοι της μήτρας, του τυχώματος της μήτρας. Ωραία. Τα ενομοιώματα μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία ναι. και μπορεί να είναι διαφόρων μεγεθών. Και βέβαια να είναι και ένα απλό ενομοιώμα. Τα ενομοιώματα αφορούν κυρίως τις προεμινοπαυσιακές ηλικίες, δηλαδή τις γυναίκες πριν την ενομοιώπαυση. Ένα ενομοίωμα, λοιπόν, αν είναι αναλόγως στο σημείο του, μπορεί να δημιουργήσει κάποια συμπτώματα όπως μεγάλες αιμορραγίες, που είναι πολύ συχνό, πάμε σου χάρη κάποια γυναίκα που έχει πάρα πολύ αίμα στην περίοδο και εκτός περίοδου, που είναι χαρακτηριστικό των ενομοιωμάτων, το πρόβλημά της μπορεί να είναι ένα ενομοίωμα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, τα ενομοιώματα, αν είναι σε θέσεις κοντά στην κοιλότητα της μήτρας, μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα ή, αν όχι υπογονιμότητα, αποβολές. Δηλαδή, ένα έμβριο να μην μπορεί να μεγαλώσει, γιατί παρεμποδίζεται η ανάπτυξή του μέσα στην κοιλότητα, στον χώρο δηλαδή της μήτρας, από ένα ενομοίωμα. Θα σας διακόψω λίγο, μου επιτρέπετε εδώ. Πώς μπορεί μία γυναίκα, φαντάζομαι, τα ενομοιώματα τα έχει διακρίνει ο γυναικολόγος της από πριν, έτσι. Πώς αν πάει έχει και κάνει περιεχογράφημα. Αν έχει κάνει περιεχογράφημα, ναι, βέβαια. Αν έχει κάνει. Ναι. Γιατί λέτε, από τη στιγμή που είναι έγκυος και έχει νομίωμα, ενδεχομένως και να αποβάλει, έτσι. Βέβαια, ναι, βέβαια. Αν τις περισσότερες φορές δεν έχει πάει νωρίτερα σε γυναικολόγο η γυναίκα. Οπότε μένει έγκυος, αποβάλει και έρχεται περιεχογραφικά και βλέπουμε ότι είναι το ενομοίωμα ο λόγος της αποβολής. Άρα γι' αυτό Μάλιστα. κολλάει και εδώ και η πρόληψη, η οποία είναι σωστό να γίνεται πριν, ας πούμε, προσπαθήσουμε. Και γιατί ούτως ή άλλως η γυναίκα, εφόσον έχει ξεκινήσει κάποιες επαφές στην εφηβική ηλικία, θα ξεκινήσει γύρω στα 20, 22, 24 έτη να πηγαίνει στο γυναικολόγο. Οπότε οι περισσότεροι στην εποχή μας, αν υπάρχουν κάποια ενομοιώματα, θα τα έχουν εντοπίσει. Προσέξτε όμως, ναι. και είναι σημαντικό αυτό. Αν μια γυναίκα προσπαθεί να κάνει παιδί, ναι. δεν σημαίνει πάντα, και ειδικά αν είναι σε κάποια ηλικία, παραδείγματος χάρη στα 38, στα 39, στα 40, που δεν έχουμε, ας το πούμε, και πάρα πολύ χρόνο, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι ενομοίωμα. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή παρακολούθηση και σωστή καθοδήγηση. Πάντα πρέπει να αφαιρεθεί. Δηλαδή, καμιά φορά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένα χειρουργείο χωρίς λόγο, γιατί υπάρχουν και ενομοιώματα τα οποία, παραδείγματος χάρη, τα μισχωτά ή τα ενομοιώματα εκτός κοιλότητας της μήτρας και ειδικά τα μικρά, τα οποία μπορεί να μην δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι. Και η γυναίκα να υποβληθεί σε ένα άνευ λόγου χειρουργείο και να χάσει πάρα πολύ χρόνο από
Το οποίο καταλαβαίνετε, άμα είναι μια γυναίκα πάνω σχάρι 39, 40, 41, μπορεί αυτός ο χρόνος να είναι κρίσιμος. Σαφώς. Για να επιτευχθεί μια φυσιολογική κοίηση, χωρίς δηλαδή υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κτλ. Εννοείται βέβαια ότι αν αυτό το ενωμίωμα, για να μην μπερδευτούν και οι τηλεθεατές μας, είναι από τα ενωμιώματα και υπάρχουν πολύ σύγχρονες ταξινομίες και κατηγοριοποιήσεις, είναι από τα ενωμιώματα τα οποία δυνητικά η θέση τους και το μέγεθός τους θα προκαλέσει υπογονιμότητα ή αποβολή, ότι εννοείται ότι ανεξαρτήτου ηλικίας πρέπει να αφαιρέθει. Μου την τρέχει ωραία την κουβέντα και μου βγάζετε ερωτήματα. Λοιπόν, καταρχήν, αυτά τα ενωμιώματα πώς εμφανίζονται και τι καθορίζει ενδεχομένως το μέγεθος. Μιλάμε για ένα μικρό ή μεγάλο ενωμίωμα. Αυτά πού οφείλονται, δηλαδή, το μέγεθος το καθορίζει κάτι? Αυτό είναι δυστυχώς κάτι που δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν το ξέρουμε ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα εμφανίσει μια γυναίκα ενωμίωμα. Ναι. Ξέρουμε σίγουρα ότι θα είναι αυτή η γυναίκα προεμινοπαυσιακή. Λοιπόν, τα εστρογόνα, λοιπόν, οι ορμόνες της γυναίκας. Αποκλείεται μια γυναίκα, λοιπόν, να εμφανίσει καλοήθες ενωμίωμα μετά την εμινόπαυση. Γιατί τα εστρογόνα, αυτά είναι που βοηθούν τη διόγκωση των ενωμιωμάτων. Έτσι, το να δημιουργήσει μια γυναίκα ενωμίωμα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε πότε μια γυναίκα θα δημιουργήσει ενωμίωμα, τι μέγεθος τίνει να έχει αυτό, πότε θα σταματήσει να μεγαλώνει, εκτός αν πει στην εμινόπαυση. Και αν θα δημιουργηθούν άλλα κτλ. Και μάλιστα μια πολύ κοινή ερώτηση που μας κάνει μια γυναίκα, αν αφαιρέσει ένα ενωμίωμα, αν υποβληθεί παραδείγματος χάρη σε μια λαπαροσκοπική αφαίρεση ενωμίωματος, μας λέει, θα βγάλω άλλο γιατρέ μου. Εννοείται ότι αν κάνεις ένα σωστό χειρουργείο και καθαρίσεις σωστά την περιοχή, η πιθανότητα να βγει άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα υπάρχουν πιθανότητες να δημιουργηθούν άλλα ενωμίωματα, δεν το ξέρεις. Τώρα βέβαια ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι η μαύρη φυλή τίνει να βγάζει πιο πολλά ενωμιώματα και σε μεγαλύτερα μεγέθη. Mm. Αλλά και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γενικά στη στατιστική, χωρίς να είναι κάτι απόλυτο. Ένα ερώτημα που μου έχουν κάνει στο παρελθόν είναι αν κάποιο ενωμίωμα μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο. Ναι. Ένα ενωμίωμα το οποίο ήταν αρχικά καλόηθες δεν μπορεί να εξελιχθεί, δηλαδή να γίνει κακόηθες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Γιατί καμιά φορά τρομάζουμε τη γυναίκα. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό αυτών το οποίο είναι αρχικώς κακοήθη και δεν λέγονται νομιώματα, λέγονται σαρκώματα και είναι κεφαλαιόδου σημασίας με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αυτά έχουν στο υπηρηγοράφημα, στην κλινική εξέταση κλπ. Να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά high suspicious index, δηλαδή να μπορέσουμε να σίγουρος δεν μπορεί να είσαι αν δεν έχει συστολογική, να δούμε αν αυτό έχει τα στοιχεία που μπορεί να έχει κακοήθεια. Mm. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετική και η προσέγγιση η οποία πρέπει να έχουμε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ωραία. Και βεβαίως, αν παρουσιαστεί κάτι, είπαμε σε μετεμινοπαυσιακή ηλικία, η πιθανότητα κακοήθειας είναι πολύ σημαντική. Και εδώ κολλάει η πρόγνωση. Γιατί, παραδείγματος χάρη, πολύ συχνά έρχεται μια γυναίκα τρομαγμένη στη 55-60 χρόνων που είχε ένα ενωμίωμα και σου λέει μήπως είναι καρκίνος, μήπως είναι σάρκωμα. Εάν έχουμε κάνει προηγούμενα περιχογραφήματα και έχουμε δει πολύ καιρό πριν ότι αυτό προϋπήρχε, η πιθανότητα είναι μηδέν. Αυτό να είναι σάρκωμα. Εάν βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι ντενόβο καινούριο, η πιθανότητα είναι πολύ μεγάλη να είναι κακοήθεια. Το σημείο που βρίσκεται μέσα στη μήτρα παίζει ρόλο? Ναι, παίζει ρόλο, όπως είπαμε και πριν, κυρίως όσον αφορά η σχέση του με την κοιλότητα της μήτρας. Δηλαδή, αν δούμε τη μήτρα, τα ενωμιώματα τα οποία έχουν στενή σχέση με την κοιλότητα της μήτρας, δηλαδή το μέσα μέρος που θα αναπτυχθεί και το έμβριο, μπορεί να κάνουν υπογονιμότητα. Επίσης, εκεί υπάρχει και το ενδομήτριο, δηλαδή ο χιτώνας της μήτρας, ο οποίος κάθε μήνα δίνει αίμα. Άρα, πάλι τα ενωμιώματα που έχουν σχέση με το ενδομήτριο, τι θα κάνουν? Θα δώσουν και περισσότερο αίμα στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της περίοδου ή και εκτός. Mm. Άρα έχει τεράστια σχέση η σχέση τους με την κοιλότητα της μήτρας. Ωραία. Επίσης και σε άλλα σημεία μπορεί να δημιουργούν πιεστικά φαινόμενα όπως στην ουροδόχο κύση, το έντορο κτλ. Αλλά αυτό συνήθως, γιατί πάλι καμιά φορά τρομάζουμε τις γυναίκες, είναι συνήθως με πολύ μεγάλα ενωμιώματα. Έτσι. Mm. Πάμε τώρα στον τρόπο αντιμετώπισης. Πολλές γυναίκες φοβούνται. Και αυτό μου έτυχε πέρυσι από μια κυρία γνωστή μου, έτσι, που ήθελε να τη συστήσω κάποιο γυναικολόγο για να αφαιρέσει έναν ενωμίωμα
είχε τρομάξει. Πραγματικά το έβλεπε στο πρόσωπό της. Έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να φοβάται η σύγχρονη γυναίκα να αφαιρέσει το ινομίωμα. Και με ποιο τρόπο ο Παντελής ο Τρομπούκης αφαιρεί το ινομίωμα. Για να καθησυχάσουμε και τις φίλες μας. Ναι. Τα ινομιώματα δεν πρέπει να φοβούνται, γιατί με σωστή προεγχειρητική εκτίμηση και αναλόγως βέβαια και πάλι του μεγέθους και τα λοιπά, είναι μια επέμβαση η οποία δεν έχει ιδιαίτερες επιπλοκές. Βέβαια, πάντοτε μιλάμε για χειρουργείο και δεν είναι περίπατος. Το χειρουργείο πρέπει να έχει σωστή προεγχειρητική εκτίμηση, κυρίως για αυτό που είπαμε πριν, σε περίπτωση που υποφτευόμαστε κάποια κακοήθεια κτλ. Και πρέπει να γίνεται σε ένα σωστό κέντρο, που η γυναίκα, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια μετάγγιση κλπ, θα υπάρχουν τα μέσα γι' αυτό το λόγο. Και βεβαίως, τι συνοδά συμπτώματα και προβλήματα έχει μια κυρία, πάμε σε μια κυρία η οποία μπορεί να έχει μια συνοδό καρδιοπάθεια, καταλάβατε κτλ. Τώρα, τα ενωμιώματα στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν λαπαροσκοπικά, είτε ρομποτικά. Εντάξει. Και βέβαια, ειδικά στις κοπέλες οι οποίες έχουν υπογονιμότητα και θέλουν να προσπαθήσουν για ένα παιδάκι μετά κτλ. Επειδή, όπως είπαμε, το λαπαροσκοπικό χειρουργείο είναι και πιο αθώο για τους ιστούς και βλέπεις καλύτερα, για να αποφύγουμε συμφύσεις κλπ, είναι καλύτερα να γίνουν τα ενωμιώματα λαπαροσκοπικά. Έχω ανεβάσει και στο YouTube και στο site μου πολλά ενωμιώματα τα οποία έχουμε κάνει και μεγάλα ενωμιώματα τα οποία έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία λαπαροσκοπικά. Και το σημαντικό είναι ότι αυτές οι κοπέλες μπόρεσαν μετά και έμειναν έγκυες και προχώρησε η εγκυμοσύνη και μπόρεσαν να κάνουν ένα παιδάκι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε και σε κάποιες ερωτήσεις φίλων που μας έχουν κάνει στις ίδιες συναντήσεις. Ναι. Πάμε στην αφαίρεση της μήτρας, κύριε Τρομπούκη. Έτσι. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται? Λοιπόν, η αφαίρεση της μήτρας έχει πάρα πολλές ενδείξεις. Έτσι. Και εδώ έχουμε πάλι να κάνουμε με καλοήθεις ενδείξεις και με κακοήθειες. Έτσι. Όσο μπορούμε και σιγά σιγά μειώνονται, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, μειώνονται οι ενδείξεις αφαίρεσης της μήτρας. Παλαιότερα, παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε πριν, για ένα ενωμίωμα που έδινε αίμα κλπ. Τώρα, το οποίο αυτό μπορεί να βγει είτε λαπροσκοπικά είτε ιστεροσκοπικά, δεν χρειάζεται να οδηγηθούμε στην αφαίρεση μήτρας, εντάξει. Άρα, έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, όπως είναι τα ενωμιώματα, όπως είναι η αδενομίωση, όπως είναι άλλες καταστάσεις, όπως οι κακοήθειες. Και βέβαια και σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες πρόπτωσης, δηλαδή η οποία η μήτρα πλέον προπίπτει τελείως εκτός σώματος της γυναίκας, πάλι μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουμε τη μήτρα. Ναι. Πείτε για μια ακόμη φορά στις φίλες, ποια είναι τα πλεονεκτήματα το να αφαιρεθεί η μήτρα λαπαροσκοπικά. Έτσι. Λοιπόν, η λαπαροσκοπική ιστερεκτομή κάποτε ήταν ένα δύσκολο χειρουργείο να γίνει λαπαροσκοπικά. Να αφαιρεθεί η μήτρα λαπαροσκοπικά, έτσι. Πλέον, οφείλω να πω ότι η λαπαροσκοπική ιστερεκτομή είναι μια επέμβαση ρουτίνας. Και μάλιστα όλες οι κυρίες μπορούν την άλλη μέρα να πηγαίνουν σπίτι με απόλυτη ασφάλεια. Σκεφτείτε ότι αυτό κάποτε το κάναμε στην Αγγλία, τέλη του 90 κλπ. Και στη Γαλλία. Και τώρα πια οι γυναίκες αυτές και στην Ελλάδα μπορούν με απόλυτη ασφάλεια να πάνε σπίτι την άλλη μέρα ή μετά από δύο ημέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουν άμεσα στις δραστηριότητές τους και όλα να είναι φυσιολογικά. Η λαπαροσκοπική ιστερεκτομή πρέπει να γίνεται στην εποχή μας, λαπαροσκοπικά. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια επέμβαση απόλυτης ασφάλειας. Πάντα, βέβαια, όπως είπα και πριν, το τονίζω, σε σωστά κέντρα. Σε σωστά κέντρα και με ανθρώπους που ξέρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζεις ότι ο γιατρός σου θα στο κάνει το χειρουργείο, να το έχεις εμπιστοσύνη κλπ. Και να έχεις εμπιστοσύνη και να γίνεται, συγγνώμη, σε ένα κέντρο το οποίο μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να στηρίξει κάποια επιπλοκή και τη μεταχειρητική πορεία μιας γυναίκας. Δεν είναι ένα χειρουργείο πολύ εύκολο, παραδείγματος χάρη, όπως η κίστη, αλλά είναι ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται με απόλυτη ασφάλεια λαπαροσκοπικά στην εποχή μας. Συγγνώμη, κύριε Τρομπούκη, επειδή αναφέρατε
κάποιο κέντρο που να παρέχει όλες αυτές τις ασφάλειες μετά, έτσι. Υπάρχουν και κέντρα στην Ελλάδα ενδεχομένως που δεν παρέχουν αυτές τις ασφάλειες. Κοιτάξτε, το... Εννοείται ότι για να γίνει λαπαροσκοπικά μια επέμβαση, δυστυχώς στη χώρα μας, εγώ δίνω μεγάλο αγώνα και έδινα και στο δημόσιο παλιότερα και στο πανεπιστήμιο, ώστε να προχωρήσει αυτό, δεν υπάρχουν παντού τα μέσα, χωρίς να τα χρεώνεται βέβαια η γυναίκα, στη λαπαροσκόπηση, δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι και στη ρομποτική, όπως καταλαβαίνετε, να έχουμε κάποια μέσα τεχνολογικά. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Παραδείγματος χάρη δεν μπορείς να κάνεις λαπαροσκοπικό χειρουργείο χωρίς μια καλή υψηλής ευκρίνειας κάμερα πια. Δυστυχώς, και εύχομαι σύντομα να μπορέσουν όλα τα νοσοκομεία στη χώρα και με την εκπαίδευση που είπαμε στην αρχή κάνουμε και όλοι οι συνάδελφοι να παρέχουν αυτό. Ήδη όμως στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Αθήνα κλπ. Σε μεγάλες πόλεις υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνονται με ασφάλεια σε κάποια τριτοβάθμια κέντρα τέτοιες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, μας αναφέρατε 2-3 φορές την πρόπτωση της μήτρας. Πείτε λίγο στον κόσμο, θέλω την προσοχή σας. Το θέμα και αυτό που θα ξετυλίξουμε εδώ τώρα τις σελίδες του με τον κύριο Τρομπούκη είναι ιδιαίτερο σοβαρό, έτσι. Τι είναι η πρόπτωση της μήτρας καταρχήν, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Η πρόπτωση της μήτρας, οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και πριν βεβαίως, ορισμένες φορές, ειδικά όταν έχουν γεννήσει πολλές φορές φυσιολογικά, υπάρχει μια χαλάρωση των συνδέσμων και των ιστών γύρω από τη μήτρα. Και η μήτρα αρχίζει με πολύ απλά λόγια και πέφτει σιγά σιγά μέσα στον κόλπο, ώσπου κάποια στιγμή κάνει τη λεγόμενη ολική πρόπτωση και η μήτρα της γυναίκας είναι συνεχώς προπίπτουσα ανάμεσα από τα πόδια της. Έτσι. Είναι μια κατάσταση ολικής πρόπτωσης μήτρας. Βέβαια, για τι σημαίνει αυτό, κάποια στιγμή θα τη δει μπροστά της. Την αισθάνεται και την νιώθει ανάμεσα από τα πόδια της. Αυτό βέβαια, και ξέρετε, άλλες φορές που έχω μιλήσει δεν το έχουμε αναφέρει. Ναι. Και κολλάει και σε αυτό που είπατε για να πηγαίνουμε στον γυναικολόγο. Καλό θα είναι όταν η γυναίκα νιώθει χαλάρωση σε μεγάλο βαθμό, να επισκεφτεί τον γυναικολόγο, να αξιολογηθεί η χαλάρωση, τι βαθμού είναι, και αν είναι να γίνει ένα χειρουργείο, να γίνει καλύτερα πριν έχουμε μία ολική πρόπτωση μήτρας. Γιατί και μετά βεβαίως διορθώνεται απολύτως, αλλά είναι καλύτερα και για άλλες περιπτώσεις και συνοδές παθήσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη ακράτεια, ούρων κλπ. Είναι καλύτερα η λαπαροσκοπική διόρθωση να γίνεται σε δευτέρου, τρίτου βαθμού προπτώσεις παρά σε ολικές προπτώσεις. Που και πάλι βέβαια θα το ανατάξεις και θα το διορθώσεις, αλλά είναι λίγο πιο επιβαρυντική για τη γυναίκα. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια πάντα θα χρειαστεί και μια αφαίρεση της μήτρας, που η οποία και πάλι γίνεται λαπαροσκοπικά, στο ίδιο χειρουργείο βέβαια, και μετά, όπως μπορούμε να δείξουμε και στις εικόνες, θα αναρτήσουμε το κολόβωμα με ένα πλέγμα στην προαιρά περιτονία, δηλαδή στο κατώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης. Και έτσι διορθώνεται το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα σε ποιες ηλικίες μπορεί να παρουσιαστεί, συνήθως όταν έχει γεννήσει, έχουμε αρκετές γενναίες από τη γυναίκα? Έχουμε χειρουργήσει και γυναίκες πριν τα 30 έτη και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Αλλά κυρίως, ευτυχώς ας πούμε, παρουσιάζεται σε κυρίες οι οποίες είναι μετά τα 60. Έτσι. Αλλά όπως είπα, αυτό δεν παρουσιάζεται ξαφνικά. Προϋπήρχε μια κατάσταση. Παραδείγματος χάρη σε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει 3 τοκετούς. Με μεγάλα παιδιά. Αλλά όχι ότι δεν έχουμε δει και σε γυναίκα που έχει κάνει 1 τοκετό. Έτσι. Αλλά λέμε έτσι, το πιο τυπικό παράδειγμα είναι σε μια πολύ τόκο κυρία η οποία έχει κάνει 2-3 τοκετούς, 4 με μεγάλα παιδιά, υπάρχει μια χαλάρωση και όπως είπαμε, πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού, τετάρτου, αρχίζει σιγά σιγά η μήτρα. Αυτό δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη και δεν είναι κάτι επίγον, δεν έχει σχέση με κακοήθεια, δεν έχει σχέση με μια κατάσταση επίγουσα, αλλά γίνεται κάτι σιγά σιγά και ώσπου στο τέλος η μήτρα θα προπίπτει τελείως εκτός της γυναίκας.
Και βεβαίως, πολύ σημαντικό να πούμε ότι κάποιοι παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη η δυσκολιότητα, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βήχα, έτσι, όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες η άρση βαρών σε δύσκολες εργασίες, που οι γυναίκες χρειάζεται να σηκώνουν πολλά βάρη κλπ. Παραδείγματος χάρη, είχα μια κυρία, ας πούμε, η οποία ήταν βρεφόν υπηκόμος, που έπρεπε συνέχεια να σηκώνει τα παιδάκια κτλ. Όλες αυτές οι καταστάσεις συνεισφέρουν στο να συνεχίσει η πρόπτωση, δηλαδή αν υπάρχει μια χαλάρωση, να συνεχίσει να έχουμε πρόπτωση και όχι μέχρι να γίνει ολική πρόπτωση μήτρας. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα έως αυτή τη στιγμή από τον μευτήρα χειρουργό γυναικολόγο, τον κύριο Παντελή Τρομπούκη. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Μείνετε μαζί μας, επανερχόμενοι. Ανοίγουμε το κεφάλαιο ενδομητρίωση. Θα μιλήσουμε για την, αν το θέλετε κι εσείς, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα, για την ατροφία του κόλπου. Έτσι, που εδώ, από όσο με έχει ενημερώσει και η άμεση συνεργάτηδά σας, κάνετε μια σύσφιξη του κόλπου με λέιζερ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι? Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι το απόψινό βράδυ μου κάνει την τιμή να είναι εδώ, να μας φιλοξενεί στο ιατρείο του ο μευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, ο κύριος Παντελής Τρομπούκης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής της μευτικής γυναικολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάκτορ ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κρατήστε και το τελευταίο, είναι ο μοναδικός Έλληνας εκπαιδευτής στη λαπαροσκοπική χειρουργική γυναικολογίας στην ομάδα του Ινστιτούτου ΙΡΚΑΤ στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε λίγο το κεφάλαιο με τις ενδομητρίωσεις. Να τα ανοίξουμε. Καταρχήν, πείτε μας με τον όρο ενδομητρίωση τι εννοούμε, τι είναι η ενδομητρίωση? Η ενδομητρίωση είναι μια ύπολη και σύνθετη νόσος. Είναι εστίες οι οποίες μοιάζουν στο ενδομήτριο. Το ενδομήτριο είναι ο εσωτερικός χιτώνας της μήτρας, από τον οποίο με απλά λόγια η γυναίκα κάθε μήνα αιμορραγεί. Στην προεμενοπαυσιακή βέβαια ζωή της. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εστίες που δυστυχώς δεν ξέρουμε το λόγο. Παλαιότερα λέγαμε με τη θεωρία του Σάμψον ότι μπορεί να είναι το αίμα το οποίο έρχεται πίσω από την περίοδο και πέφτει διαμέσου των σαλπίγκων μέσα στην περιτονιακή κοιλότητα, δηλαδή στην πύλη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει ότι και σε γυναίκες οι οποίες έχουν μπλοκάρει τις σάλπιγγες, πάνω χάρη για άλλους λόγους, μπορεί να συνεχίσουν να παρουσιάζουν ενδομητρίωση. Έχουμε λοιπόν κάποιες εστίες που δεν γνωρίζουμε τον λόγο, που εμφανίζονται μέσα στην κοιλιά και κυρίως βέβαια στην πύλη και κάνουν αυτό που κάνει το ενδομήτριο. Τι κάνουν λοιπόν? Αιμορραγούν. Αν έχει κάποια αιμορραγία και φλεγμονή, έστω και μικροσκοπική, έτσι, μην φανταστούμε κάποια υπερβολική αιμορραγία, μέσα στην κοιλιά. Αυτό δημιουργεί συμφύσεις, δηλαδή το ένα όργανο κολλάει με το άλλο, όργανο όπως οι σάλπιγγες, πάνω χάρη, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές στο να κινούνται. Πάνω χάρη, αν το σώμα μου είναι η μήτρα, η σάλπιγγα που είναι το χέρι μου πρέπει να κινείται για να συλλάβει το άριο το, και βέβαια να οδηγηθεί το σπέρμα για να γίνει μια εγκυμοσύνη. Εκεί γίνονται συμφύσεις, οπότε κολλάνε αυτά τα όργανα. Το έντερο μπορεί να κολλήσει απάνω, άλλα σπλάχνα κτλ. Και αυτό δημιουργεί πολύ πόνο και υπογονιμότητα στη γυναίκα. Και πραγματικά είναι μια ύπολη νόσος, διότι δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί. Είπαμε στην προεμινοπαυσιακή εξορισμού φάση, δηλαδή στη φάση που η γυναίκα έχει περίοδο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποια ηλικία και βεβαίως δεν ξέρουμε σε τι βαθμό θα εμφανιστεί σε μια γυναίκα. Και υπάρχει και η ύπουλη, αυτή η ενδομητρίωση, η οποία δεν ξέρουμε ότι υπάρχει, γιατί η γυναίκα δεν πονάει ούτε στην επαφή, ούτε στην περίοδο. Και ξαφνικά παρουσιάζει υπογονιμότητα. Δηλαδή προσπαθεί με τον σύντροφό της πολύ καιρό κτλ. Και τελικά βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη κάνοντας μια λαπαροσκοπική χειρουργική, εφόσον έχουν διαγνωστική λαπαροσκόπηση, εφόσον προσπαθούν βέβαια το ζευγάρι καιρό και δεν έχουν αποτέλεσμα. Και βρίσκουμε την ενδομητρίωση ως αιτία. Καμιά φορά και σε άλλες νόσους και έχουμε δει, παραδείγματος χάρη σε εξομήτριο, παρουσιάζει μια κοπέλα εξομήτριο, που είναι πολύ ψυχοφθόρο, ειδικά
όταν παρουσιαστεί στην πρώτη κύηση και βλέπουμε ότι κάποιες περισσαλπικικές πάμους χάσει συμφύσεις, δηλαδή η σάλπιγγα έχει χάσει λόγω συμφύσεων τη δυνατότητα να προωθεί το έμβριο ή το άριο, δημιουργείται μια εξομήτριος κύηση και την βρίσκουμε λοιπόν το λόγο της ενδομητρίου κύησεως να είναι η ενδομητρίωση. Επίσης έχει φανεί και σε γυναίκες για άσχετους τελείως λόγους, έχουμε χειρουργήσει γυναίκες πάνω χάρη οι οποίες έχουν εντερικά συμπτώματα. Έτσι, πόνο, ειδικά κατά την περίοδο, ο οποίος συνοδεύεται με δυσκυλότητα, μέχρι και αίμα έχει παρατηρηθεί σε πολύ βαριές υποστοπεριτονεϊκές νόσους, δηλαδή που έχει όζο στο έντερο και η γυναίκα νομίζει πάνω χάρη ότι υπάρχει κάποια κακοήθεια στο έντερο και έχει φανεί ότι είναι ενδομητρίωση. Μάλιστα. Κυρίως βέβαια, ας κρατήσουμε αυτό βέβαια, ότι η νόσος, η ενδομητρίωση προκαλεί πόνο και ή γονιμότητα. Υπογονιμότητα, συγγνώμη. Πόνο και υπογονιμότητα. Είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε και τα δύο μαζί σε διαφόρους βαθμούς. Όσο σας ακούω, κύριε Τρομπούκη, σκέφτομαι το εξής. Λέω πόσα ζευγάρια που θεωρούν ότι είναι υπογόνιμα. Λέει, δεν μπορώ να κάνω παιδί. Πόσες αιτίες υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν από πίσω. Και θέλω να ζητήσω αυτό το σημείο πριν συνεχίσω με την ενδομητρίωση. Θεωρείτε ότι ένα ζευγάρι πριν αποφασίσει, εντάξει, αν έρθει ας πούμε τυχαία ας πούμε, το παιδάκι, okay, πριν αποφασίσει να κάνει ένα παιδί, πόσο σημαντικό είναι, μας είπατε στην αρχή, ας το επαναλάβετε για όσους φίλους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας, ενδεχομένως, να κάνει κάποιες εξετάσεις. Δηλαδή, μας είπατε πόσους ρόλους για την ενδομητρίωση, για τα ινομοιώματα και πόσοι ακόμη που ενδεχομένως σε μια τηλεοπτική ώρα δεν προλαβαίνουμε να κουβεντιάσουμε, έτσι. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς υπάρχουν κάποια, παρόμως έρχεται κάποιες κοπέλες και σου λέει αγχωμένες θα παντρευτώ, η άλλη έπιασε αμέσως, εγώ γιατί δεν έπιασα, ναι, κτλ. Υπάρχουν κάποια χρονικά περιθώρια. Σε μια κοπέλα και για τους άντρες δεν υπάρχει και τόσο, ο χρόνος δεν παίζει και τόσο και ιδιαίτερο ρόλο. Ναι. Ας πούμε λοιπόν σε ένα ζευγάρι που η κοπέλα είναι σχετικά νέα, έτσι, πριν τα 38, έτσι. Ναι. Αυτό το ζευγάρι καταρχάς και εφόσον δεν έχει χειρουργηθεί, πάνω σχαρή αυτά που όσα είπαμε πριν, δεν έχει νομιώματα, δεν έχει ενδομητρίωση, δεν έχει κάποια άλλη συνοδή πάθηση, και εφόσον ο κύκλος της είναι φυσιολογικός, δηλαδή κάθε μήνα βλέπει αίμα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος αμινόρειας κλπ. Άρα σε μια φυσιολογική, με απλά λόγια, κοπέλα και ένα φυσιολογικό άντρα που κι αυτός δεν έχει κάποια άλλη πάθηση δηλαδή, περιμένουμε τουλάχιστον 2 χρόνια, και δεν είναι προσωπική άποψη αυτή, είναι με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα ζευγάρι που αυτή είναι 28, 30, 32 και αυτός είναι 37, 38, 39 και δεν υπάρχουν όλα τα προβλήματα που είπαμε. Αυτό το ζευγάρι, και το βλέπουμε ότι όταν τα περισσότερα ζευγάρια όταν ξεκινήσουν να προσπαθούν, οι πρώτοι γίνονται γονείς κυρίως κατά μέσο όρο 2 χρόνια μετά την αρχή της προσπάθειας. Σίγουρα υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία έχουν μείνει με την πρώτη. Αλλά στην ιατρική και γενικά στην επιστήμη δεν μιλάμε με περιπτώσεις, μιλάμε με ποσοστά. Έτσι. Άρα οι περισσότερες φορές γίνεται 2 χρόνια μετά. Να πω ότι αν ένα ζευγάρι υπάρχει ορυξία και δεν έχει κανένα πρόβλημα, η πιθανότητα και έρθουν σε επαφή, η πιθανότητα να μείνει η κοπέλα έγκυος είναι 22%. Εντάξει, ακούγεται μικρό, αλλά στον πρώτο χρόνο αυτό πάει πάνω από 80% με σταθερές προσπάθειες. Μάλιστα. Και στο δεύτερο χρόνο γύρω στο 95%. Άρα, μετά από 2 χρόνια, και αυτό το λέω για να μην αγχώνεται ο κόσμος, μετά από 2 χρόνια, βέβαια, αν είναι η κοπέλα τώρα 39-40, αυτός ο χρόνος μπορεί να μειωθεί. Εντάξει, το αντιλαμβάνω. Άρα, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε αν υπάρχει ένα πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, να κάνουμε μια σαλπιγογραφία, όπως είπαμε πριν στη γυναίκα, ένα σπερμοδιάγραμμα στον άντρα και κάποιους άλλους ελέγχους, όπως ορμονικούς κτλ. Αναλόγως βέβαια και την ηλικία της κοπέλας. Άρα θα μπορούμε να πούμε στην απάντησή σας σε γενικές γραμμές, σε υγιή άτομα, εφόσον η κοπέλα πάει κάθε χρόνο στον γυναικολόγο της και κάνει το βασικό έλεγχο, και εφόσον το ιστορικό της είναι φυσιολογικό, δηλαδή βλέπει σταθερά περίοδο, έτσι, υπάρχει σταθερή η εμινορυσία,
δεν υπάρχει λόγος να γίνουν κάποιες εξετάσεις εκτός από το βασικό ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο περαιτέρω παρά μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα προσπάθειας. Μάλιστα. Πάντα βέβαια μιλάμε για κοπέλες οι οποίες είναι πριν τα 40, έτσι. Τα 40. Απολύτως κατανοητός. Για να γυρίσουμε λίγο στην ενδομητρίωση. Υπάρχει περίπτωση να είναι συμπτωματική? Ναι, όπως σας είπα πριν, υπάρχει περίπτωση να είναι συμπτωματική και να βρεθεί τυχαία, κυρίως πάνω σε ένα εξωμήτριο ή σε μια κοπέλα η οποία πονάει για άλλο λόγο κτλ. Ή και για άσχετο λόγο να κάνει κάποιο άλλο χειρουργείο, πάνω σε κάποιο ενωμίωμα. Μας έτυχε και αυτή τη βδομάδα και να δούμε ότι η κοπέλα έχει κάποιο ενδομητρίο. Συγκεκριμένη ασθενή, πάνω σε χάρη, δεν παρουσίαζε πόνο στην περίοδο, παρουσίαζε που και που κάποιο έντονο πόνο στην επαφή, ο οποίος όμως πόνος την ανάγκαζε να διακόψει τη σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό της. Το χειρουργείο ήταν για ενωμίωμα, παρόλα αυτά βρέθηκε ένα όζος ενδομητρίου στο ορθοκολλητικό διάφραγμα, ο οποίος ευτυχώς αφαιρέθηκε νωρίς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έχει σημασία γιατί αυτό αργότερα, πάνω σου χάρη μετά από 2-3 χρόνια, θα ήταν πολύ μεγαλύτερος και καμιά φορά όταν είναι το βάθη ενδομητρίωση μπορεί να χρειαστεί και άλλες επεμβάσεις, δηλαδή να φωνάξουμε κάποιο χειρουργό, πάνω σου χάρη, να κάνει και πια εκτομή εντέρου, αν η ενδομητρίωση, γιατί όπως είπαμε δεν είναι βέβαια κακοήθεια, αλλά τίνει να εξορμάται στους περιξιστούς της εστίας, όπως είναι το έντερο ή άλλη ιστή. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο της χιλιάς, έτσι, εκεί η διάγνωση πώς ακριβώς γίνεται? Εξαιρετική ερώτηση. Ναι. Γιατί το λέμε και στους φοιτητές, γιατί αυτό είπαμε και τη θεωρία του Σάμψον που έλεγε ότι η ενδομητρίωση είναι το αίμα της περίοδου που πάει πίσω. Μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα σημεία της χιλιάς, κυρίως όμως στην πίελο. Αλλά έχουμε δει μέχρι και πάνω από το διάφραγμα ενδομητρίωση. Έχουμε δει ενδομητρίωση μέχρι και στην επιζωγωτική κοιλότητα, που είναι η κοιλότητα γύρω από τους πνεύμονες. Σπάνια μεν. Έχουμε δει μέχρι και στον εγκέφαλο. Σπάνια μεν. Ενδομητρίωση, ναι. Εκεί. Ναι, ναι. Σπάνια μεν, πάρα πολύ σπάνια, τα οποία αναγράφονται σαν άρθρα στη βιβλιογραφία. Μπορεί να εμφανιστεί όμως σαφώς σε πολλά σημεία στην κοιλιά και κυρίως να έχει σχέση με έντερο. Γι' αυτό είπα και καμιά φορά, μπορεί οι εντερικές παθήσεις να έχουν σχέση με ενδομητρίωση, κυρίως συμφύσεις. Πάνω σου χάρη λέει μια γυναίκα ότι μετά από χόρτα, έτσι λέω ένα παράδειγμα, πονάω. Μπορεί να είναι κάποιες συμφύσεις οι οποίες παρεμποδίζουν το έντερο να κινηθεί σωστά και δημιουργούν πόνο. Τώρα, πάμε σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης. Αυτά που μας περιγράψατε, κύριε Τρομπούκη, εγώ αμφιβάλλω, έτσι εσείς θα μας πείτε, αν αντιμετωπίζονται με συντηρητική θεραπεία, δηλαδή φάρμακα και όλα αυτά. Αντιμετωπίζονται και με συντηρητική θεραπεία, αλλά δυστυχώς η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι, όπως είπαμε, εξορισμού να κόψει την περίοδο. Το οποίο είναι εύκολο. Δίνουμε μια ένεση, ένα φάρμακο, το οποίο μπορεί να κόψει τη γυναίκα στην περίοδο για 1, 2 ή 3 μήνες. Το θέμα είναι ότι δημιουργεί κάποια έντονα συμπτώματα, τα οποία καμιά φορά είναι και δυσάρεστα. Δηλαδή η γυναίκα νιώθει εξάψει, εφιδρώσει κλπ. Τα συμπτώματα που σταματούν την περίοδο. Χωρίς να έχεις αντιμετωπίσει την νόσο. Γιατί τι κάνεις λοιπόν, κάνεις ένα παράθυρο, έτσι, όπου η γυναίκα αισθάνεται καλά, γιατί δεν έχει τα συμπτώματα, παραδείγματος χάρη πόνο στην περίοδο, και νιώθει ότι έγινε καλά, αλλά ουσιαστικά δεν έγινε καλά, γιατί απλά δεν έχει το σύμπτωμα, η αιστεία υπάρχει εκεί και μετά, αφού περάσει η επίρρεια του φαρμάκου, μετά από 2-3 μήνες, παραδείγματος χάρη, και έρθει μετά η περίοδος της, πάλι θα έχει πόνο και βέβαια, αν προσπαθεί για παιδί, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, γιατί ούτε την περίοδο μπορούμε να τους κόψουμε, ούτε μπορεί να μπει σε αυτή τη θεραπεία. Άρα, ουσιαστικά εδώ είναι μία νόσος η οποία η θεραπεία της, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι θηλαθεατές, εφόσον είναι συμπτωματική, δεν είπαμε να χειρουργούνται με καλημέρα γυναίκες, η θεραπεία όμως της ενδομητρίωσης είναι χειρουργική. Εντάξει. Αν είναι συμπτωματική, το τονίζω, όχι στην παραμικρή αιστεία. Στην παραμικρή κιστούλα να πει να χειρουργήσει κτλ. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα, μια που είπαμε κίστη, καμιά φορά παρουσιάζεται μια κίστη ενδομητριωσική. Δηλαδή, τι είναι η κίστη, η λεγόμενη σοκολατοειδή. Είναι τη μόδα. Ναι, σοκολατοειδή κίστη είναι κάποιε κίστη, μπορούμε να δούμε και στην εικόνα, οι οποίε δημιουργούνται από ενδομητρίωση και φαίνονται πολύ έντονα στο υπηρεχογράφημα. Βέβαια, καμιά φορά μοιάζουν με άλλες κίστες και δεν πρέπει κατευθείαν να μπαίνει μια γυναίκα χειρουργείο. Μοιάζουν με οχρό σωμάτιο, που είναι η κίστη που συμβαίνει στη δεύτερη φάση του κύκλου. Γι' αυτό
πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό, να ξανακάνουμε υπερηχογράφημα για να πιστοποιήσουμε ότι αυτή η κύστη είναι ενδομητρίωση. Αλλά απ' την άλλη, αν έχει πιστοποιηθεί πολύ σημαντικό σε μια νέα κοπέλα ενδομητριωσική κύστη, δεν πρέπει να περιμένουμε καιρό, ούτε να καθυστερούμε με φάρμακα τα οποία τυχόν μπορεί να μην έχει συμπτώματα πόνου, αλλά αυτή η κύστη, όπως είπαμε και στην αρχή, δημιουργεί γύρω-γύρω φλεγμονή. Θα πάει να κολλήσει απάνω εισάλπικα από το έντερο κλπ. Και αυτή η κοπέλα μπορεί, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια γρήγορη λαπαροσκόπηση και την άλλη μέρα να πάει σπίτι και να είναι καλά, μπορεί να είναι υπογόνιμη. Και να έχει υπογονιμότητα. Να έχει άλλα θέματα. Ωραία. Στην περίπτωση, ας πάρουμε που χειρουργηθεί η κοπέλα. Να αναλαμβάνει ο Παντελής ο Τρομπούκης και τη χειρουργία. Υπάρχει πιθανότητα επανεμφάνισης? Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα επανεμφάνισης και βέβαια εξαρτάται και με την ηλικία της γυναίκας, έτσι. Ναι. Γι' αυτό, όσο πιο νέα χειρουργείται, υπάρχει μια πιθανότητα στο μέλλον επανεμφάνισης. Όμως έχει να κάνει με το χειρουργείο. Δηλαδή, με ένα σωστό χειρουργείο και πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τους. Δυστυχώς έχει τύχει και κοπέλα η οποία υποβλήθησε ένα επιθετικό ανοιχτό χειρουργείο, ναι, και δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει σε ένα κέντρο και δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει παιδιά. Η ενδομητρίωση θέλει εξειδικευμένα κέντρα και θέλει ανθρώπους εξειδικευμένους σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό το Στρασβούργο, παραδείγματος χάρη που αναφέρατε πριν, έχουμε σχολή και συγκεκριμένα σεμινάρια για την ενδομητρίωση. Πρέπει λοιπόν το χειρουργείο να γίνει σωστά, σεβόμενο τους ιστούς, δηλαδή να αφήσει πίσω υγιή ιστό, υγιή γυναίκα και να βγάλει αιστείες ενδομητρίωση. Και εδώ έχει τεράστια σημασία η λαπαροσκόπηση, γιατί μπορείς να μεγενθύνεις στο πεδίο, μπορείς να δουλέψεις μικροσκοπικά σε σημεία στα οποία θα είσαι αποτελεσματικός με σεβασμό στους ιστούς, έτσι. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα νέα, η οποία θέλει να έχει και τη μήτρα της, θέλει να έχει τις οθήκες της, θέλει να κάνει και παιδιά, ή δεν θέλει να κάνει παιδιά, δεν θέλει να πονάει, αλλά θέλει να μένει η γυναίκα. Ξέρετε, κύριε Τρομπούκη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί με βλέπετε λίγο προβληματισμένο? Γιατί δυστυχώς αυτή η κρίση, ιδιαίτερα των προηγούμενων χρόνων, έτσι χωρίς να σημαίνει ότι και τώρα δεν υπάρχει, υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό πριν και τώρα, έφερε αυτά τα προβλήματα, κύριε Τρομπούκη. Ότι λόγω των οικονομικών προβλημάτων επιλέγαμε ενδεχομένως κέντρα που δεν ήταν τα κατάλληλα, γιατρούς να πάμε να τελειώσουμε οικονομικά το πρόβλημα, συσσαγωγικά, με αποτέλεσμα ένα από αυτό που μας είπατε εσείς τώρα, έτσι. Πολλές γυναίκες ξαφνικά, από το πουθενά, να είναι και υπογόνιμες. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ προσπαθώ έτσι να χρησιμοποιώ πολλαπλών χρήσεων εργαλεία. Έτσι. Καλό είναι αυτό να το αναφέρουμε. Φίλες, γιατί καμιά φορά λέει ο κόσμος θα πάει ενδομητρίωση, θα πάω για λαπαροσκόπηση να χειρουργήσω τη ενδομητρίωση κτλ. Παναγία μου, τόσα θα φύγουν, θα κάνουμε, θα ράνουν. Όχι. Πλέον το κόστος είναι παρόμοιο του ανοιχτού χειρουργείου με το λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα. Είπαμε, δεν μαχόμαστε ανοιχτό χειρουργείο, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Αν παραδείγματος χάρη πάμε σε ένα νοσοκομείο που δεν μας δίνει λαπαροσκοπική χειρουργική, νομίζοντας ότι θα εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Δεν ισχύει και τα εργαλεία, και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε, δεν τα χρεώνεται αν κάποιος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι, χρησιμοποιεί εργαλεία πολλαπλών χρήσεων και όχι μια χρήση πανάκριβα εργαλεία. Τα οποία βέβαια κάποτε στην Ελλάδα τα είχαμε και στο δημόσιο. Αν κάποιος ξέρει σωστά να κάνει τη δουλειά του, δεν θα χρεώσει καθόλου την ασθενή το χειρουργικό εργαλείο κτλ. Θα επιλέξει το σωστότερο και καταλληλότερο εργαλείο. Εντάξει, το οποίο όμως θα είναι πολλαπλό χρήσιμο εργαλείο ή ένα εργαλείο το οποίο δεν θα χρεωθεί καθόλου οι ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση μου ήρθε τώρα σε ό,τι αφορά την ενδομητρίωση. Υπάρχει κληρονομικότητα? Ναι, υπάρχει κληρονομικότητα στην ενδομητρίωση. Έτσι. Παλαιότερα δεν το βλέπαν τόσο, βέβαια, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί αν η γυναίκα κάνει νωρίς τα παιδιά της, ναι, εντάξει, η εγκυμοσύνη είναι λίγο προφυλακτική γιατί είναι off, εκτός okay περίοδου. Ναι. Οπότε παλαιότερα που οι γυναίκες κάνανε πιο νωρίς τα παιδιά τους, δηλαδή αυτά που λέμε early 20s, έτσι, στα 19-20 κλπ. Μπορεί να μην εμφανίζονταν ενδομητρίωση ή να εμφανίζονταν σε ηλικία αργότερα. Οπότε δεν ήταν συμπτωματική, ήδη είχαν κάνει τα παιδιά τους, δεν ήταν τόσο πρόβλημα, ειδικά με την υπογονιμότητα. Mm. Αφορούσε πιο πολύ τον πόνο. Μάλιστα. Βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό και έχω και πολλούς πολύ καλούς φίλους στο εξωτερικό. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική πλέον και μία φίλη στη Γαλλία που είναι και Ελληνίδα κλπ.
Σε πολλά κράτη έχουν υπάρχει και μεγάλες οργανώσεις για να γνωστοποιηθεί, μάλιστα λένε break the silence, σπάστε τη σιωπή, για να γνωστοποιηθεί η ενδομητρίωση στον κόσμο και να μπορέσουν οι γυναίκες, ειδικά σε ορισμένα κράτη τα οποία φοβούνται οι γυναίκες, ειδικά για τον πόνο στην επαφή, πόνο στην περίοδο, να εκφράσουν αυτό που νιώθουν, να γνωστοποιηθεί η ενδομητρίωση σαν νόσος στον κόσμο και να μπορέσουν οι γυναίκες να εκφράσουν το. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει αυτή η τάση να εκφράσουν αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Τρομπούκη, επειδή βλέπω μου κάνουν νόημα, έχουμε. Πόσο έχουμε, Ευαγγέλη μου, 4. 4 λεπτά. Τι να επιλέξω να κουβεντιάσουμε από εδώ. Πάμε λίγο σε ένα ερώτημα που έχει κάνει που δεν έχει ακουστεί συχνά και θέλω να το δούμε λίγο. Για την ατροφία κόλπου που ασχολείστε. Έτσι, για το λέιζερ στη σύσφυξη του κόλπου. Αυτό εξηγήστε μας λίγα, μπορεί να είστε ο πρώτος δημοσιογράφος που κάνει αυτή την ερώτηση. Είναι κάτι πολύ μοντέρνο. Η ατροφία κόλπου, καταρχάς, πολύ σημαντικό να πούμε, είναι μια φυσιολογική διαδικασία στη γυναίκα η οποία έχει σταματήσει την περίοδό της, έχει περάσει σε μια μετομενοπαυσιακή φάση. Έτσι, και ο κόλπος σιγά σιγά ατροφεί. Δυστυχώς, ορισμένες κυρίες νιώθουν κάποια χαλάρωση στον κόλπο, νιώθουν κάποια. Και λόγω της απουσίας και ίγρανσης και λοιπά, νιώθουν και μπορεί να νιώθουν και κάποιο πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, έτσι. Το λέιζερ, το οποίο και εμείς, γιατί ξέρετε καμιά φορά στην. Χλεβάζαμε την καλή έννοια παλιότερα, έτσι που λέγαμε λέιζερ και τα λοιπά, να βάζαμε παντού το λέιζερ και. Ουσιαστικά για να διαφημίσει κάτι χωρίς λόγο ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι το λέιζερ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεράστια επιτυχία στη σύσφυξη του κόλπου και δημιουργεί πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπως ήπια ακράτεια και σε χαλάρωση. Εννοείται ότι όχι τις χαλαρώσεις που είπαμε προηγουμένως, τις μεγάλες. Ήπια ακράτεια στην εμμηνόπαυση. Ναι, σε ήπια ακράτεια ούρων και στη χαλάρωση του κόλπου. Έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εννοείται βέβαια, το τονίζω αυτό, μην περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό που έχω ακούσει, κύριε Τρομπούκη, που πάνε για συγγραφή του κόλπου και όλα αυτά, είναι το αντίστοιχο, δηλαδή με λέιζερ μπορείς να το. Αν σε μια μικρή, μια γυναίκα η οποία έχασε μια ήπια κολποραφία, μπορεί βέβαια με το λέιζερ να μην χρειάζεται πλέον χειρουργείο. Εννοείται σε ήπιες καταστάσεις, όχι σε καταστάσεις όπως είπαμε, μεγάλης πρόπτωσης μήτρας ή πιελικών οργάνων. Μάλιστα. Και σε μεγάλες κυσταιοκύλες, ορθοκύλες κλπ. Έτσι. Αλλά σε καταστάσεις ατροφίας, χαλάρωσης κόλπου και ακράτειας ούρων, σε ήπιες μορφές, βέβαια, το λέιζερ στην περιοχή έχει αποδειχθεί απολύτως αποτελεσματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Παντελής ο Τρομπούκης, ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Κύριε Τρομπούκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω πώς το εισέπραξαν οι τηλεθεατές μας. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Χαίρομαι. Ιδιαίτερα. Και ειλικρινά σας ζήτησα να είστε εδώ αυτό το βράδυ γιατί να κουβεντιάσουμε αυτά τα ιδιαίτερα θέματα. Έτσι. Δεν κουβεντιάζονται και εύκολα στην τηλεόραση πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ σε εσάς και στους τηλεθεατές μας, καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία για το καινούριο χρόνο. Να είστε καλά. Στο ίδιο εύχομαι και για εσάς και για την οικογένειά σας. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι το απόψινό βράδυ, εδώ μαζί μας, στις ιατρικές συναντήσεις, για όλους εσάς, για όλη την Ελλάδα, ήταν ο Παντελής Τρομπούκης, ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, ο επίκουρος καθηγητής της Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ο διδάκτορ ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κρατήστε για μία ακόμη φορά και το τελευταίο, ο μοναδικός Έλληνας εκπαιδευτής στη λαπαροσκοπική χειρουργική γυναικολογία στην ομάδα Ινστιτούτου ΙΡΚΑΝ στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα επιλέξατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ζωντανά, κάθε Σάββατο, στις 5 το απόγευμα, στο επίσημο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στους 89,5. Γεια σας, καλό βράδυ να έχετε.